Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σημαντικές ρευστοποιήσεις έπληξαν χθες Τετάρτη τα ελληνικά ομόλογα, ρίχνοντας τις τιμές τους και αυξάνοντας ανάλογα τις αποδόσεις τους. Από το κύμα των πωλήσεων επλήγει και το νέο επτάετες ομόλογο, το οποίο κατέγραψε μεγάλη πτώση. Αν και οι πιέσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων συσχετίστηκαν με το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, όπου κατεγράφει άνοδος των αποδόσεων όλων των κρατικών χρεογράφων, οι τιμές των ελληνικών τίτλων κατρακύλησαν πιο γρήγορα από όλους. Είναι πάγιος κανόνας πως ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας σε καταλήγουν πρώτα απ' όλους στους τίτλους που κουβαλάνε το μεγαλύτερο ρίσκο. Και στην περίπτωση της Ευρωζώνης, αυτά τα ομόλογα είναι τα ελληνικά. Από τα αποτελέσματα φέρνουν στα ταμεία των τραπεζών οι πληστηριασμοί, αφού όλο ένα και περισσότεροι στρατηγικοί κακοπληρωτές φοβούνται ότι θα χάσουν το σπίτι ή την επιχείρησή τους και σπέβδουν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους. Πηγές του τραπεζικού κλάδου δηλώνουν στο insider.gr ιδιαίτερη ικανοποίηση από την αύξηση των ρυθμίσεων τους τελευταίους δύο μήνες, αφού προσέρχονται για ρύθμιση ακόμα και ξεχασμένοι οφειλέτες. Η εντυπωσιακή αύξηση των ρυθμίσεων βέβαια οφείλεται και στο γεγονός πως οι τράπεζες είναι πλέον αποφασισμένες να προσφέρουν γενναίες ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών, προσφέροντας πάγωμα του κεφαλαίου, κουρεύοντας στόχους ακόμη και κεφάλαιο. Σήμερα Πέμπτη ή το αργότερο αύριο Παρασκευή αναρτώνται στον ΕΦΚΑ τα πρώτα ειδοποιητήρια για 1,4 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, στα οποία οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με το νέο σύστημα του μεικτού εισοδήματος του 2017. Τα ειδοποιητήρια για τον Ιανουάριο του 2018 με τις αυξημένες εισφορές προσδιορίζονται λαμβάνοντας υπόψη ως βάση υπολογισμού όχι μόνο το καθαρό εισόδημα του προηγούμενου έτους, αλλά και τις εισφορές που καταβλήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση για φέτος ισχύει έκπτωση 15% με τις εισφορές να υπολογίζονται στο 85% του αρθρίσματος εισοδήματος και εισφορών. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 833,97 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 1% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.